ποτέ με γένα η μάνα μου. Αν ο φόβος είχε πρόσωπο, για τη Μαρία θα ήταν ο πατέρας της. Τη Μαρία που πάλεψε με τους δαίμονες και νίκησε. Δεν βγήκε αλόβητη. Βγήκε όμως πιο δυνατή. Σήμερα, μητέρα πια, μας μιλάει για την κακοποίηση από τα 9 της χρόνια, για τις τιμωρίες που την έβαζε ο πατέρας της, για το ψεύτικο χαμόγελο που φορούσε κάθε φορά που έβγαινε από το σπίτι, για τις απόπειρες, για τις αγκαλιές που στερήθηκε, τις αγκαλιές που δεν χορταίνει, τα όνειρα και τη ζωγραφική. Εγώ μεγάλωσα να έχω πίστη γενικότερα και νομίζω ότι αυτός ήταν ο λόγος που κρατήθηκα. Προσευχόμουν καθημερινά να σταματήσει όλο αυτό, να φανερωθεί η αλήθεια και γενικά να σωθώ από όλο αυτό. Γιατί ένιωθα μέσα μου ότι κάθε μέρα κάτι πέθαινε. Όταν ήσουν μόνη με τον εαυτό σου εκεί τα βράδια, που δεν ήξερε κανείς άλλος τίποτα, ούτε καν η μάνα σου. Είχα σκεφτόμουν πάρα πολλά. Σκεφτόμουν να αυτοκτονήσω, σκεφτόμουν να γενικά να βάλω τέλος στη ζωή μου. Ήταν το πρώτο πράγμα που σκεφτόμουν. Είχα κάνει κάποιες μικρές απόπειρες. Χωρίς αποτέλεσμα. Σκεφτόμουν όμως και τους δικούς μου που θα αφήσω. Και γενικότερα, όπως ανέφερα και πριν, έχω πίστη και λέω όχι, για ποιο λόγο να κάνω αυτό το κακό στον εαυτό μου. Ήδη σου έχει κάνει αρκετό κακό, ε. Ναι, λέω θα βάλω τα δυνατά μου να τα καταφέρω. Να φανώ δυνατή όσο γίνεται, να βρω τη δύναμη να μιλήσω. Ποια ήταν το όνειρα που έκανες? Είχες όνειρα καταρχήν μέσα σε αυτό το σκοτάδι που ήσουν? Για αρκετά χρόνια όχι, δεν είχα. Το μόνο σκοτάδι είναι ότι θα αφήσω τα κοκαλάκια μου εδώ. Δεν έχω μέλλον, η ζωή μου τελείωσε. Είμαι καταδικασμένη να ζω με αυτόν τον τρόπο. Ήθελα να βγω νικήτρια από όλο αυτό και νομίζω ότι τα κατάφερα. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρη. Ή τον αντάρα και βροχή. Και καταχνιά μεγάλη. Η κακοποίηση έχει πολλά πρόσωπα και άλλες τόσες ιστορίες, γραμμένες σε τόπους που σκοτεινιάζει νωρίς. Ο Γάλλος φιλόσοφος Ρολάν Μπάρτ είχε πει ότι η πραγματική μας πατρίδα είναι η παιδική μας ηλικία. Για κάποια παιδιά η πατρίδα των παιδικών τους χρόνων είναι μια αχανής έρημος, δίχως σταγόνα νερό, ένας πνιγυρός, αδιέξοδος επώνομος, ένα ουράνιο τόξο με μαύρο χρώμα. Ξεκίνησε λοιπόν όταν ήμουν 9 ετών, ήμουνα στο σχολείο. Όταν σχόλασα, όλοι λείπαν από το σπίτι και ο πατέρας μου ήταν στο δωμάτιό του και μου φωνάζει να πάω
εννοείται πως πήγα. Και έβλεπε ταινία πορνό. Μου λέει, έλα κοντά μου, να σου δείξω κάτι. Πήγα, γιατί τον φοβόμουν, η αλήθεια είναι. Το φοβόσουν γιατί ήταν βίαιος, είχε δηλαδή βίαιη συμπεριφορά. Ναι, είχε πολύ βίαιη, δηλαδή και χτυπούσε και φώναζε και τιμωρίες. Μου είπε να βγάλω τα ρούχα μου. Και του είπα, όχι, δεν το κάνω. Και μου είπε, βγάλ' το, δεν θα σου κάνω τίποτα. Του είπα, δεν θέλω, φοβάμαι. Κάθε φορά που έκανε ό,τι έκανε, με έβαζε τιμωρία και με κλείδωνε. Για να μην μιλήσω. Μου έλεγε, δεν θα πεις τίποτα, γιατί αλλιώς θα σε σκοτώσω. Εγώ, λόγω του ότι τον φοβόμουν πάρα πολύ, εννοείται πως δεν μιλούσα. Τι ένιωσες όταν έγινε αυτό που καταρχήν πρώτη φορά? Μέσα σου, τι σκέφτηκες, τι ένιωσες? Ένιωσα ένα σύχαμα, μία απέχθεια, ένα μίσος, δηλαδή ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα. Όλα κακά συναισθήματα, εννοείται. Έψαχνα διάφορα πράγματα για να κόψω τις φλέβες μου. Αυτοτραυματιζόσουν δηλαδή. Αυτοτραυματιζόμουν, με χτυπούσα, μου τραβούσα τα μαλλιά, μου παίζα μπουνιές. Έκανες κακό στον εαυτό σου, δηλαδή προσπαθούσες να κάνεις κακό στον εαυτό σου, Ακριβώς. Όσο ήμουν τιμωρία, εγώ χτυπιόμουν. Ήθελα να, με κάποιο τρόπο να με σκοτώσω. Δεν ήξερα το πώς. Πολλές φορές τα αδέρφια μου και η μητέρα μου βέβαια ρωτούσαν για ποιο λόγο είναι η τιμωρία. Και εκείνος παρέμενε απαντούσε, τιμωρία και όταν επέστρεφαν εκείνοι, ναι, στο σπίτι. Ναι. Και εκείνος απαντούσε, ξέρει αυτή. Πολλές φορές απαγόρευε στη μητέρα μου και να μου δώσει φαγητό. Με ρωτούσανε για ποιο λόγο είμαι τιμωρία. Αλλά πολλές φορές δεν απαντούσα. Με έβαλε τιμωρία. Απλά αναρωτιόμουν γιατί γεννήθηκα κορίτσι τελικά. Η αστυνόμος Β, Αγγελική Μπερνιδάκη, είναι επικεφαλής του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας στο Ηράκλειο, που λειτουργεί επίσημα από τον Οκτώβριο του 2022. Με τους συναδέλφους της έχουν χειριστεί δεκάδες υποθέσεις μέχρι σήμερα, κάποιες εξαιρετικά σοβαρές. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά τα οποία μας έχουν συγκινήσει, άλλα μας έχουν ανησυχήσει, άλλα μας έχουν προβληματίσει. Κάθε περιστατικό έχει να μας προσφέρει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν ωστόσο κάποια περιστατικά που έτσι σας έχουν συγκλονίσει, σας έχουν έτσι ευαισθητοποιήσει ένα παραπάνω. Mm-hmm. Ένα που μου έρχεται στο μυαλό είναι μία γυναίκα που ζούσε σε ένα επαρχιακό χωριό μαζί με τα παιδιά της, μετά από πολλά χρόνια κακοποιητικών συμπεριφορών σε βάρος της από τον σύζυγό της. Το είχε προετοιμάσει πολλές φορές στο μυαλό της και το είχε επιχειρήσει, όμως δεν της είχε βγει. Οπότε μία μέρα αποφάσισε να πάρει τα παιδιά της και να τον εγκαταλείψει με ελάχιστες οικονομίες που είχε μαζέψει από τη δουλειά της, επειδή τα χρήματα του τα έδινε και δεν τα διαχειριζόταν εκείνη. Και από εκείνη τη μέρα δεν ξαναγύρισε ποτέ στο σπίτι της. Σε πολλές περιπτώσεις ο δράστης έχει επιχειρήσει να στραγγαλίσει το θύμα και σε αρκετές από αυτές το έχει αφήσει σε σημείο να το αφήσει ανέσθητο. Και με την παρέμβαση της γειτονιάς το θύμα σώθηκε εν τέλει. Μεταξύ συζύγων κατέληξε στη δολοφονία μιας 46χρονης γυναίκας. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, ο 53χρονος άνδρας δολοφόνησε με μαχαιριές στο λαιμό και το θώρακα τη σύζυγό του. Έπειτα κάλεσε τον 24χρονο γιο του, λέγοντάς του πως δολοφόνησε τη μητέρα του. Κόντρα στα λευκά της μαλλιά και στις βαθιές ρητίδες του προσώπου της, εκείνη, ας την πούμε Πινελόπη, έβαψε με αίμα τα χέρια της, γιατί μία ολόκληρη ζωή υπέμενε σιωπηλά τη βίαιη και ταπεινωτική συμπεριφορά του συζύγου της. Σκεφτόταν τα παιδιά τους και το σούσουρο στη μικρή κοινωνία που ζούσαν. Η Ειρήνη πάλι, σε άλλο χωριό της Κρήτης, συνήλθε στο νοσοκομείο που είχε διακομιστεί σχεδόν ημιθανής μετά από βασανιστήρια. «Το σώμα μου
είναι γεμάτο από τα παράσημά του, είπε στους αστυνομικούς λίγο αργότερα, στην πρώτη της κατάθεση. Και ο μικρός Δημήτρης έζησε τόσα φρικτά μαρτύρια στα χέρια του πατριού του. Ένα πληγωμένο και φοβισμένο πλάσμα που δεν γύρισε κανένας να το βοηθήσει. Και ας ψιθύρισαν στο χωριό. Όταν υπάρχει σωματική κακοποίηση, φαίνονται τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, βλέπεις ένα παιδί που έρχεται με μόλοπες, με εκδορές, με του λείπουν μαλλιά, να είναι σπασμένα τα χέρια του. Καψίματα πολλές φορές. Δεν μπορείς να πεις, εντάξει, ας είμαι ψυχρός. Είναι τραγική αυτή η εικόνα που βλέπεις. Άρα, στη σωματική κακοποίηση συνήθως βλέπεις και σημάδια. Στη σεξουαλική κακοποίηση τώρα σπάνια θα δεις κάτι εμφανές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα κάτω από 5% των σεξουαλικά κακοποιημένων παιδιών έχει κάτι ανιχνεύσιμο στο σώμα του. Εκεί λοιπόν βλέπεις το ψυχικό αποτύπωμα και την αλλαγή της συμπεριφοράς ενός παιδιού που αξιολογείς και αρχίζεις να διερευνάς την υπόθεση. Πολλά παιδιά, καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν ένα παιδί να κακοποιηθεί σωματικά, σεξουαλικά, συναισθηματικά και να μην έχει ψυχικό αποτύπωμα, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι το μέγεθος. Και το μέγεθος ποτέ δεν είναι μικρό. Τα σημάδια αυτά που μπορεί να δει κάποιος είναι η αλλαγή στη συμπεριφορά του. Μπορεί το παιδί δηλαδή να είναι περισσότερο πλέον εσωστρεφές, απότομα. Να κλείνεται στον εαυτό του, να μην θέλει να πηγαίνει στο σχολείο ή να εγκαταλείπει το σχολείο, να σωματοποιεί τα συναισθήματά του με κλινικά συμπτώματα, να έχει δηλαδή πόνο κεφάλους, να έχει πόνο στο στομάχι, να έχει ζαλάδες, να έχει τέτοια πράγματα, σωματοποιημένα συμπτώματα, αυτό ονομάζεται. Όπως επίσης να εκδηλώσει και το ίδιο επιθετικές συμπεριφορές. Δηλαδή ένα κακοποιημένο παιδί έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι το ίδιο μετά επιθετικό από ένα παιδί που δεν έχει κακοποιηθεί. Και μάλιστα οι μελέτες δείχνουν ότι για τους γονείς οι οποίοι κακοποιούν σωματικά τα παιδιά τους ήταν οι ίδιοι κακοποιημένοι στην παιδική τους ηλικία. Έχουν 4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα τα κακοποιημένα παιδιά να κακοποιήσουν όταν γίνουν γονείς τα παιδιά τους. Είχα πάει και είχα κρυφτεί στο σπίτι μιας ξαδέρφης μου. Επειδή είχε προηγηθεί απειλή από τον μπαμπά σου. Ναι, ναι. Και φοβήθηκα τόσο πολύ. Φοβήθηκε η μητέρα μου περισσότερο. Και μου είπε πρέπει να σε κρύψω. Και μου είπε πες μου την αλήθεια. Και τότε δεν άντεξα και της τα είπα όλα. Έτσι δεν το πίστευε. Σοκαρίστηκε. Σοκαρίστηκε. Και με ρώτησε αν το ξέρουν οι δικοί μου, η μητέρα μου, τα αδέρφια μου. Είπα όχι, είσαι το πρώτο άτομο που το μαθαίνεις. Και έτσι θεώρησε σωστό να το μάθουν και οι δικοί μου. Το είπα λοιπόν στους δικούς μου. Στη μαμά σου. Η μαμά μου ήταν το πρώτο άτομο που το μάθε μετά τη ξαδέρφη μου, το δεύτερο ουσιαστικά. Η οποία σοκαρίστηκε, τρελάθηκε, χτυπούσε το κεφάλι της στο τραπέζι, δεν το πίστευε. Έλεγε συγκεκριμένα, δεν το πιστεύω, που κοιμόμουν στο ίδιο κρεβάτι με αυτόν τον άνθρωπο, που έκανε αυτά τα πράγματα στο ίδιο του το παιδί, που εγώ κοιμόμουν, εννοούσε ότι δεν κατάλαβε τίποτα. Ναι, που δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό. Ναι. Μου είπες όμως ότι η μητέρα σου αποσίαζε πολλές ώρες από το σπίτι λόγω της δουλειάς. Ναι, δούλευε πολλές ώρες. Και ήταν και ένας άνθρωπος που δεχόταν και αυτή η κακοποιητική συμπεριφορά από το πατέρα σου. Ναι. Τον φοβόταν. Φυσικά και τον φοβόταν. Έτρωγε αρκετό ξύλο, απειλές,
έχει περάσει και αυτή πολλά στη ζωή της. Δεν ήξερε τίποτα. Αν ήξερε και δεν έκανε κάτι, θα το συγχωρούσες? Φυσικά θα το συγχωρούσα, γιατί ξέρω πώς είναι να φοβάσαι. Ξέρω πώς είναι ο φόβος να σου κλείνει το στόμα, όπως μου το έκλεισε εμένα όλα αυτά τα χρόνια. Και από τη δική σου περίπτωση, αλλά και από πολλές άλλες που ακούμε, πολλοί αναρωτιούνται, μα καλά, τόσα χρόνια γιατί δεν μιλούσε? Γιατί έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια να μεγαλώσει, να γίνει 17, 18, 19 για να καταγγείλει την κακοποίηση αυτή που ζούσε? Ποια είναι η απάντησή σου? Η απάντησή μου σε όλο αυτό είναι, επειδή ακούω αυτές τις ερωτήσεις, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς αν δεν το βιώσει. Όπως είπα πριν, ο φόβος κλείνει το στόμα. Δηλαδή, σε κλειδώνει, σε δένει, πώς να το πω. Σε παραλύει, Σε παραλύει, δεν μπορείς να μιλήσεις, φοβάσαι. Φοβάσαι για τη ζωή σου, φοβάσαι αν αυτό που θα πεις θα το πιστέψει ο άλλος. Μου έχει ζητήσει συγγνώμη και ότι με αγαπάει πάρα πολύ. Συγγνώμη που δεν κατάλαβε, που δεν υποψιάστηκε. Ναι, που δεν μπορούσε να με βοηθήσει, να σε προστατεύσει, να με προστατέψει, που πέρασα όλο αυτό που πέρασα, που δεν είχε καταλάβει τίποτα. Ένιωθε και υπεύθυνη για όλο αυτό. Όμως εγώ δεν τη θεωρώ υπεύθυνη. Γιατί θύμα τη θεωρείς και εκείνη? Φυσικά και τη θεωρώ θύμα, και το πρώτο θύμα μάλιστα. Τα παιδιά που είναι σεξουαλικά κακοποιημένα πολλές φορές βιώνουν ενοχές. Ενοχές δύο επιπέδων. Το ένα επίπεδο ενοχών είναι ότι πιστεύουν πολλά από τα παιδιά, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πιστεύει ότι είναι αυτά υπεύθυνα για τη σεξουαλική κακοποίηση, γιατί φέρθηκαν σεξουαλικά. Δηλαδή, θυμάμαι ένα κοριτσάκι 7 χρονών που έλεγε ότι εγώ φταίω που ο θείος του προέβησε τέτοιες πράξεις, γιατί λέει φορούσε ένα σορτσάκι, ήταν καλοκαίρι και φορούσε ένα σορτσάκι, ένα κοριτσάκι 7 χρονών φοράει ένα σορτσάκι το καλοκαίρι. Και πίστευε ότι αν δεν φορούσε το σορτσάκι δεν θα είχε προκαλέσει τη σεξουαλικότητα του ενήλικου. Άρα αισθάνεται υπεύθυνο. Και φαντάζεστε πόσο δύσκολο είναι να εκριζωθεί μια τέτοια πεποίθηση από ένα παιδί ψυχοθεραπευτικά, να του πεις ότι παιδί μου δεν είσαι εσύ υπεύθυνο. Τώρα, το άλλο επίπεδο ενοχών είναι ότι πολλά παιδιά φοβούνται να μιλήσουν ή όταν μιλήσουν αισθάνονται ενοχή για τις επιπτώσεις που θα έχει η ομολογία τους στην ομοιοστασία της οικογένειας. Δηλαδή, φανταστείτε να καταγγείλει το παιδί ότι ένας συγγενής, θείος, γονιός ή άλλος συγγενής ή άλλος οικογενειακός φίλος, στενός οικογενειακός φίλος, συνήθως είναι πολύ πρόσφατα, πολύ κοντά στην οικογένεια, έτσι. Καταγγέλνει λοιπόν το παιδί την κακοποίησή του και μετά ξεκινάνε νομικές διαδικασίες που χαλάνε την ομοιοστασία, όπως είπαμε, της οικογένειας, και το παιδί νιώθει ένοχο. Τώρα θα χωρίσουν οι γονείς μου, τώρα ας πούμε ο μπαμπάς ή η μαμά μπορεί να πάει στη φυλακή, ή ο παππούς ή ο θείος, και ίσως να πιστεύουν ότι λέω ψέματα. Νιώθει δηλαδή ένα πολύ μεγάλο, περαιτέρω φορτίο πέραν του βιώματος της κακοποίησης για το αποτέλεσμα της αποκάλυψης της κακοποίησης. Πρόσφατα διαχειριστήκαμε ένα περιστατικό στο οποίο αποκαλύφθηκε σεξουαλική κακοποίηση ενός μέλους από ένα στενό συγγενή, ενός παιδιού, και όντως η οικογένεια ήρθε σε πολύ μεγάλη σύγκρουση γι' αυτό το γεγονός, και στο τέλος το παιδί έλεγε ότι καλύτερα να μην είχα πει τίποτα, γιατί τώρα υπάρχει μια τραγική κατάσταση μέσα στην οικογένειά μας. Οδυνηρό είναι αυτό, ναι. Γιατί έχει το βίωμα το άσχημο, το κακοποιητικό, και
Και επιπλέον δεν ξέρει τι να κάνει, να το πει για να προστατευτεί περαιτέρω ή να προστατεύει και τα αδέρφια. Γιατί φανταστείτε ένα κορίτσι, ας πούμε, 15-16 χρονών, σας λέω, οι αναφορές δεν είναι υποθετικές, έχουν συμβεί αυτά πολλές φορές, τα βλέπουμε. Ένα κορίτσι 15-16 χρονών που κακοποιείται από ένα στενό συγγενή και μετά πίσω είναι και μια αδερφή 13 χρονών και ένα άλλο αδερφάκι 10 χρονών και αυτά παίρνουν σειρά, δυστυχώς. Στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι οι οικογενειακοί δεσμοί είναι πιο στενοί, πιο ισχυροί από άλλες περιοχές της Ευρώπης. Είμαστε πιο παραδοσιακοί σε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε αγιότητα. Έτσι. Υπάρχουν πολλές παρεκτροπές. Υπάρχουν. Και ας μην πάμε στα άκρα της σεξουαλικής κακοποίησης. Πολλές φορές στην Ελλάδα υπάρχει πεποίθηση ότι σωματική κακοποίηση, ας πούμε, ότι η βία μέσα στην οικογένεια, η βία ως μέσον διαπαιδαγώγησης είναι... Normal. Ανεκτή. Ναι. Είναι κάτι αποδεκτό. Παλιότερα, μια γενιά πριν, ήταν ακόμα πιο αποδεκτό. Και δύο-τρεις γενιές πριν ήταν σχεδόν η μοναδική μέθοδος. Έτσι, σας υπενθυμίζω έτσι, του Καζεντζάκη τη φράση «Το κρέας δικό σου και τα κόκαλα δικά μου», που λέει ο Καζεντζάκης ότι όταν το πήγε ο πατέρας στο σχολείο είπε στο δάσκαλο. «Κάν τον άνθρωπο», λέει, είπε ο πατέρας στον δάσκαλο. «Κάν τον άνθρωπο πώς? Με το ξύλο». Το γραφείο όμως από την ίδρυσή του, δηλαδή σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 4 μηνών, έχει ήδη χειριστεί 153 υποθέσεις, πολλές εξ αυτών ιδιαίτερα σοβαρές. Έχουμε υποθέσεις κακοποίησης με μάρτυρες παιδιά, επειδή μην ξεχνάμε ότι όταν τα παιδιά είναι μάρτυρες, ακόμα και αν τα ίδια δεν δέχονται σωματική βία, θεωρούνται και αυτά θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Και τα τραύματα της ψυχής είναι τα πιο σοβαρά τραύματα, τα οποία πολλές φορές μένουν ανεξίτηλα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ενώ η καταγγελία δεν γίνεται από το ίδιο το θύμα, επειδή έχει εγκλωβιστεί στις καταστάσεις που βιώνει και θεωρεί ότι αυτό που βιώνει του αξίζει, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζει τα σημάδια κακοποιητικής συμπεριφοράς σε βάρος του, και ενώ γίνεται καταγγελία από γείτονα ή κάποιον που ανοίξει το οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον, ενώ μεταβαίνει το περιπολικό να επιληφθεί στο περιστατικό που έχει ήδη καταγγελθεί, το θύμα δεν δέχεται ότι έχει υπάρξει κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος του. Επειδή πιθανότατα είτε φοβάται το δράστη, ο οποίος είναι παρόν στο σημείο όπου έχει λάβει χώρα το περιστατικό, και αργότερα, όταν απομονώνεται από κάποιον αστυνομικό, ο οποίος είναι ειδικά εκπαιδευμένος στο χειρισμό αυτών των υποθέσεων, του ανοίγεται, σπάει τη σιωπή του και του εξιστορεί ακόμα και κακοποίηση επί δεκαετία. Όταν για πρώτη φορά βρέθηκες μετά την καταγγελία, εννοώ, απέναντί του, ήταν στο πρώτο δικαστήριο? Ναι. Και πώς ένιωσες όταν βρέθηκες πρώτη φορά τέτα-τέτ μαζί του? Η αλήθεια είναι, φοβόμουν πάρα πολύ να περάσω την πόρτα του δικαστηρίου. Άρχισα να τρέμω, είχα ζαλάδες, ήμουν έτοιμη να λιποθυμήσω. Μου ρίχνανε νερά, μου κάνανε αέρα, μέχρι να πάρω τα πάνω μου, να περάσω την πόρτα, να το αντιμετωπίσω. Ακόμα τότε φοβόσουν? Φοβόμουν, ναι. Φοβόσουν τι? Μην ξεφύγει και με σκοτώσει. Γιατί είχα στο μυαλό μου ότι κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει. Δεν είπα τίποτα, δεν τον κοίταξα ποτέ. Θα ήθελες όμως να του πεις κάτι τώρα, αν μπορούσες? Όσο και αν πάλευε να μου κάνει κακό, θέλω να του πω ότι στέκομαι εδώ, έχω προχωρήσει τη ζωή μου, νίκησα αυτό το Γολγοθά, αυτόν τον αγώνα,
ζω τη ζωή μου κανονικά και το τονίζω ζω, ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Και εγώ πιστεύω σε μένα πλέον, είμαι δυνατή, γιατί κατάφερα και βγήκα από όλο αυτό και ζω τη ζωή μου ευτυχισμένη με την οικογένειά μου, τον σύζυγό μου. Έχω την οικογένειά μου που με αγαπάει, εννοώ τη μητέρα μου και τα αδέρφια μου και τους γύρω μου, και είμαι καλά. Πρέπει να πιστεύουμε το παιδί και πότε, γιατί πολλές φορές όταν δεν υπάρχουν τα αντικειμενικά ευρήματα ή όταν δεν έχει γίνει η πρώτη λήψη κατάθεση από ένα ειδικό, πολλές φορές μπορεί να αμφισβητείτε το παιδί, τα λεγόμενά του, να πούνε ότι είναι της φαντασίας του ή ότι ψεύδεται, αθώα βέβαια, ως παιδάκι. Πώς μπορούμε να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που να λένε «Όχι, το παιδί λέει αλήθεια, το έχει βιώσει». Ναι. Νομίζω ότι αυτό που είπατε, ψεύδεται αθώα, είναι η λέξη κλειδί. Κανένα παιδί δεν θα σκεφτεί, ειδικά αυτά της νηπιακής ηλικίας ή της πολύ παιδικής ηλικίας, να σκεφτεί να οργανώσει ένα σενάριο που θα έχει μία πρόθεση να ενοχοποιήσει κάποιους ενήλικες για να αποκομίσει κάποιο όφελος. Αυτά στο παιδικό μυαλό δεν υπάρχουν. Όταν λοιπόν ένα παιδί καταθέτει μία κακοποίηση, δεν έχει μία σκοπιμότητα νομικού τύπου όπως εμείς τη φανταζόμαστε ή κάποιο δεύτερο γενές ή πρωτογενές όφελος. Το παιδί αφηγείται μία ιστορία την οποία ζει. Τώρα, αν αυτή η ιστορία η οποία το παιδί βιώνει, ζει, είναι προϊόν μυθοπλασίας, μιας παιδικής ας πούμε φαντασίωσης η οποία συνδέεται με πραγματικά γεγονότα αλλά εμπλουτίζεται με φαντασιώσεις, ή το παιδί περιγράφει μια αμυγός ρεαλιστική κατάσταση, αυτό είναι πλέον στην κρίση του ειδικού να καταλάβει ποια από τα γεγονότα με ορισμένους μηχανισμούς, όπως είπαμε, με ορισμένες τεχνικές, ή να καταλάβει ξεκάθαρα ή να σκεφτεί ότι μερικά πράγματα μπορεί και να μην συμβαίνουν έτσι. Ότι ένα παιδί περιγράφει ένα γεγονός κακοποιητικό, ενώ στο τέλος της διερεύνησης μπορεί να φανεί ότι δεν υπήρξε έτσι ακριβώς όπως περιγράφηκε το γεγονός κακοποιητικά, και να αθωωθεί ας πούμε ο κατηγορούμενος. Αυτά έχουν συμβεί. Όμως και αυτή η κατάσταση ακόμα είναι μορφή κακοποίησης στο παιδί όταν του ερμηνεύεις γεγονότα που στο μυαλό του φαντάζονται τραυματικά, βιώνονται τραυματικά. Δηλαδή το να εκμεταλλευόμαστε την παιδική αθωότητα, την παιδική αφέλεια και να βάζουμε στο παιδιού το μυαλό του ότι βίωσε τέτοιες απορριπτικές και κακοποιητικές καταστάσεις, από μόνο του είναι κακοποίηση. Το γραφείο μας, όπως και τα υπόλοιπα επιχειρησιακά γραφεία σε όλη την επικράτεια, είναι ειδικά διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε τα θύματα να αισθάνονται ασφάλεια και άνετα όταν προσέρχονται να καταγγείλουν κάποιο περιστατικό το οποίο έχουν βιώσει. Το προσωπικό είναι ειδικά εκπαιδευμένο και ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, και επίσης λειτουργεί όλο το 24ωρο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να καταγγελθεί ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, είτε από το ίδιο το θύμα, είτε από οποιονδήποτε γίνεται μάρτυρας, αυτόπτης ή αυτίκος ενός περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας διώκεται αυτοεπαγγέλτως. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οποιοδήποτε πολίτης αντιληφθεί ή λάβει γνώση για οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να το καταγγείλει ακόμα και ανώνυμα. Είναι πολύ απλός ο τρόπος καταγγελίας, είτε με ένα απλό τηλεφώνημα στον αριθμό 100, είτε με ένα γραπτό μήνυμα στον αριθμό 100, στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και ο λόγος της επίγουσας ανάγκης. Επίσης μπορεί να ζητήσει από κάποιο τρίτο το θύμα να καλέσει αντί αυτού τον αριθμό 100. Και τέλος μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του ή στα εξειδικευμένα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας. Τον τελευταίο χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη μια οργανωμένη προσπάθεια υπό την καθοδήγηση της Εισαγγελίας Ηρακλείου για περιπτώσεις που δεν είναι εκ προημίου καταδικασμένες και αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου και μέσω της προκαταρτικής εξέτασης υπάρχει και η δυνατότητα της ποινικής διαμεσολάβησης. Η ποινική διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία
κατά την οποία καλούμε και το θύμα και το δράστη, όπου ανάλογα με την περίπτωση υπογράφουν κάποια έγγραφα. Στην περίπτωση του θύματος, τον καλούμε να το ρωτήσουμε αν επιθυμεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Στη συνέχεια, ο δράστης καλείται από την υπηρεσία μας και υπογράφει ένα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο δηλώνει ότι δεν θα επαναλάβει παρόμοιες πράξεις στο θύμα και ότι θα παρακολουθήσει ειδικό συμβουλευτικό σεμινάριο διαχείρισης θυμού. Ακολούθως η διαδικασία φεύγει από εμάς, αναλαμβάνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου και στη συνέχεια όταν καλείται το δράστης και παρακολουθήσει το σεμινάριο αυτό και εφόσον το ολοκληρώσει, η δικογραφία μπαίνει στο αρχείο. Στην πλειοψηφία των προκαταρτικών εξετάσεων δίνεται η δυνατότητα στον δράστη να παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο και οι περισσότερες από τις δικογραφίες ακολουθούν αυτή την τακτική. Η δικογραφία επιστρέφει στην εισαγγελία και ακολουθείται το πρόγραμμα. Yeah. Συνεπώς, μέσω της ποινικής διαμεσολάβησης δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία στα μέλη να υπάρξει μία ομαλή έκβαση της υπόθεσης και να μην οδηγηθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Πόσο χρόνο το γραφίζεις? Από μικρό παιδί, αλλά στο παιδικό, όταν πήγαινα παιδικό σταθμό, ανακαλύψανε ότι κάτι έχω παραπάνω από τα άλλα παιδιά. Ότι το έχεις, ε? Ναι. Και ζωγραφίζεις μέχρι σήμερα, ναι. Αρκετά βλέπω, ε? Το συνεχίζω, γιατί με χαλαρώνει. Με βοηθάει γενικά να ηρεμώ, ταυτόχρονα να βγάζω τα συναισθήματά μου. Αυτό. Τι είναι? Είναι μέσα στο νόημα. Για πες μου, για αυτή τη ζωγραφιά, εδώ. Είναι όταν σε πλημμυρίζει ο φόβος που δεν μπορείς να μιλήσεις. Αλλά αν κάποιος κοιτάξει βαθιά μέσα στα μάτια, μπορεί να καταλάβει πολλά. Μου έλεγες νωρίτερα ότι ως παιδί, παρά το γεγονός ότι ζούσες σε αυτό το κακοποιητικό περιβάλλον, ήθελες να κάνεις παρέες, γιατί ήθελες να νιώσεις αγάπη, ζεστασιά. Θες να μας πεις λίγο και αυτή τη ζωγραφιά σου? Βλέπουμε αγκαλιά και αγάπη. Εκεί είναι ένα έντονο συναίσθημα, επειδή όπως είπα, είμαι ευτυχισμένη τώρα πια, έχω τον άντρα μου, τα παιδάκια μου, την οικογένειά μου γενικότερα και παίρνω αυτή την αγάπη και από το σύζυγό μου και από τα παιδιά μου. Είναι η αγκαλιά που δεν είχες, νιώθεις ασφάλεια? Ναι, νιώθω ασφάλεια και γενικά όταν νιώθω να μ' αγκαλιάζουν, αφήνομαι, θέλω να κρατήσει για κάποια δευτερόλεπτα αυτή η αγκαλιά. Η σοβαρότερη έκφανση του φαινομένου συνίσταται στα τραύματα της ψυχής, που ενώ δεν είναι εμφανή, συχνά καθίστανται μακροχρόνια, σοβαρότερα και πολλές φορές ανεξίτηλα. Όσο τα στόματα μένουν κλειστά, τόσο το φαινόμενο θα διωγγώνεται. Γι' αυτό θα σας παροτρύναμε να σπάσετε τη σιωπή σας και να καταγγείλετε οποιοδήποτε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας υποπέσει στην αντίληψή σας. Να φροντίζουμε τα παιδιά να καταλαβαίνουμε ότι κάθε στάδιο της ανάπτυξης ενός παιδιού, είτε είναι βρέφος, είτε είναι νηπιακή ηλικία, παιδική ηλικία, εφηβεία, έχει σοβαρά θέματα αναπτυξιακών αγχωδών καταστάσεων. Φανταστείτε ότι το παιδί το αγχώνει το οτιδήποτε και πρέπει να είμαστε εμείς οι ενήλικες αυτοί που θα του ερμηνεύσουμε τον κόσμο. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Αυτοί που εξηγούμε στο παιδί σε τι κόσμο ζει. Φανταστείτε ένα παιδί 2-3 χρονών, τι κάνει αν παρατηρήσουμε έξω τώρα να βγούμε να δούμε μια μητέρα, ένα πατέρα, να κρατάει από το χέρι το παιδί του και να περπατάνε. Το παιδί ρωτάει, ο γονιός απαντάει. Δηλαδή το παιδί τι εισπράττει? Την ερμηνεία του κόσμου μέσω τα μάτια των γονέων. Και έτσι φτιάχνει αυτό μια δική του κοσμοθεώρηση που αφορά και την αίσθηση αυτού αλλά και του κόσμου γύρω. Ας προσέξουμε λοιπόν τα μηνύματα που μεταφέρουμε σε ένα παιδί, γιατί αν του μεταφέρουμε ότι
Εμείς οι ενήλικες είμαστε κακοποιητές. Το μόνο που μπορεί να κάνει, το λιγότερο που μπορεί να κάνει, είναι να φοβάται τη ζωή. Κάποιος πρέπει να το δουλέψει μέσα του, να πει «Ήρθε η ώρα, έχω το θάρρος». Γιατί άμα κυριαρχεί ο φόβος, σε πάει πίσω. Πρέπει να το δουλέψουμε μέσα μας αυτό για να βρούμε τη δύναμη. Όμως, καλό είναι να μην αργήσουμε να το κάνουμε. Γιατί κάνουμε κακό σε εμάς, όσο τα δεχόμαστε αυτά. Εδώ, τι έχεις ζωγραφίσει? Εδώ έχει να κάνει με την αίσθηση του χρόνου, γιατί όταν περνάμε τέτοιες καταστάσεις, νομίζουμε ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Παγώνει, γιατί βλέπουμε ότι ζούμε καθημερινά αυτές τις καταστάσεις, τις κακές, τις δραματικές. Το οποίο, αυτό που ήθελα να βγάλω σε αυτή τη ζωγραφιά είναι ότι παρόλο που πιστεύουμε ότι ο χρόνος έχει σταματήσει, δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, πρέπει να συνεχίσουμε γιατί η ζωή προχωράει. Και έτσι και τελικά όλα γίνονται απλά έτσι και επειδή, χωρίς κάρμα, χωρίς μοιραία και επιβεβαιωμένη γραμμή. Και έτσι στεκόμαστε εδώ γυμνοί από δώρα του παρελθόντος, στεγνοί από υποσχέσεις του μέλλοντος, φέροντας τραύματα και χαμόγελο σπασμένα, βεβαιασμένα και μη αυτόματα. Βαλώντας φαντάσματα στις ματιές μας, τον παλιό μας εαυτόν, τον παλιό μας αγαπημένον, τον παλιό μας αξιώσεων, υποχωρήσεων και ορίων, και τρέμουμε πια όχι μόνο το μέλλον, αλλά και το παρόν. Stop ticking.